Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Λάμψιας για να σταθούμε λίγο εδώ. Ε, είναι προφανές ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος πήγαινε γυρεύοντας. Δεν θα του τυχαρίζανε αυτή τη φορά νομίζω ο Παναγιώτη, δεν ξέρω αν διαφωνείς. Αλλά ε, υπάρχει και το ερώτημα σε ποιο βαθμό αυτή η κίνηση διαγραφής του ε, είναι καθοριστική σημασία για την ιδεολογική Τοποθέτηση τη Νέα Δημοκρατία. Να το πάμε πρόσωπες. από το τέλο προ την αρχή, άνευ σημασία. Λοιπόν, ο κύριο Μπογδάνο είναι γνωστό πρόσωπο, είναι γελοτοποιό, είναι ηθοποιό, υπήρξε και δημοσιογράφο. Άνευ σημασία στο πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο πρόσωπο γιατί όλα αυτά που έχει πει και κάνει κατά καιρού δεν συνιστούν κανένα συνειδητολογία. Κάτσε όμω, με μιλάει. Ναι. Είναι ναι. δημόσιο πρόσωπο και αυτά ναι, που λέει έχουν συμβολισμό. Η έκπληξη λοιπόν δεν ήταν γιατί διαγράφει ο κ. Μπογδάνο. Έπρεπε να έχει συμβεί καιρό πριν. Η έκπληξη είναι γιατί τοποθετήθηκε από την τη Νέα Δημοκρατία και οποιοδήποτε λογικού κόμματο. Γιατί οι απόψει που εκφράζει κατά καιρού που είναι μεταξύ του αντικρουόμενε και αντιφατικέ, αν παρακολουθήσει τον κύριο Μπογδάνο τι έχει πει τα τρία τελευταία, τελευταία χρόνια, δεν τραβάει κανεί τα μαλλιά του. Δεν μπορεί να τον πιάσει πουθενά. Δεν μπορεί να βρει λογική και συνειρμό σε αυτά που λέει. Χρησιμοποιεί μια ρητορική, α πούμε, ακροδεξιά, γιατί εκεί θεωρεί ότι ήταν το ακροατήριο του. Με τα στρατά, με την αστυνομία κλπ. Το πρόβλημα ήταν τη Νέα Δημοκρατία και γιατί το κράτα για τόσο καιρό που είχε δώσει τόσε αφορμέ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή και με του άξιου πήρε το κεφάλι, τελειώσαμε. Τι συμβαίνει όμω, δημιουργούνται εσωκομματικά θέματα. Γιατί. Δημιουργήθηκαν, ναι, να παράξεις, ναι, Είναι λογικό σε μια μεγάλη παράταξη, όταν μιλάμε για ένα κόμμα εξουσία, προφανώ δεν μπορεί να είναι καθαρό αίμο, θα έχει διαφόρου. Αλλά αυτό έχει μεγάλη απόσταση από το να έχει λογικού ή στα όρια τη παραφροσύνη πολιτικά στελέχη που συμπεριφέρονται με ένα τέτοιο τρόπο και αγνοούν τα στοιχειώδη, την κοσμιότητα και τη λογική των πραγμάτων. Δεν μπορεί να μιλάμε το 2021 για τον εμφύλιο, τάλισε η ιστορία αυτά. Και όποιο δεν τα έχει καταλάβει, δικό του πρόβλημα. Είναι και η συγκυρία από να, την άλλη. Να, Θέλω να, να πω ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχούσε στο δημόσιο διάλογο το θέμα τη ελληνογαλλική συμφωνία. Α... Κάτι στο οποίο καταλαβαίνω ήθελε να δώσει πολύ μεγάλη έμφαση η κυβέρνηση. Με, με κάποιο τρόπο αποπροσανατόλισε όλη αυτή η ιστορία από το βασικό μήνυμα που ήθελε να περάσει. Ακριβώ και εκείνη το πρόβλημα. Ότι πάτησαν τα κορδόνια του. Την ώρα που έχουν ένα τεράστιο πολιτικό πλοσαχέριο διαχειριστούν, βρέθηκε ένα Μπογδάνο που του ανακατεύει την τράπουλα. Όμω, να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Η συμφωνία είναι τεράστια, έχει σημασία. Θα την ακούσουμε αύριο και θα δούμε τι πολιτικέ τη συνέπειε στο επόμενο διάστημα. Κάτι ακόμα. Το σύστημα στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργικό κεντρικό. 40 χρόνια παρακολουθώ την πολιτική. Ο πρωθυπουργό στο τέλο κανονίζει τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Πόσο μάλλον ένα πρωθυπουργό, όταν είναι ισχυρό όπω είναι σήμερα ο κ. Τσοτάκη, και φαίνεται ότι και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι με αξιώσει δική του. Η εμπάση περιπτώσει έχει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που του επιτρέπει να είναι ισχυρό σήμερα. Δεν μπορεί στο ιστορικό να του κουνηθεί κανένα. Αυτό είναι βέβαιο. Τώρα, διάφοροι που είπαν κάποια μισόλογα, διάφοροι που πενήθηκαν και κάποια νεαρά στελέχη που είπαν κάτι, νομίζω ότι το κάνουν για να σηκώσουν το να πούν είμαι και εγώ εδώ. Επί της ουσίας, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην Νέα Δημοκρατία ω προ την συνοχή τη και την ισχύ του Μητσοτάκη που σήμερα είναι ο αρχηγό τη. Όσο λοιπόν ένα πρωθυπουργό είναι εκλέξιμο και την επόμενη φορά είναι πανίσχυρο. Αυτό το διδάσκει και η πολιτική ιστορία, όχι τώρα, δεκαετίες πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανεί να ανέχεται και κυρίω να δούμε και την ευθύνη μόνο των πολιτών, επειδή υπάρχει ο Σταυρό Προτίμηση, τι διαλέγουμε κάθε φορά. Αν διαλέγουμε Μπογδάνου, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα που αγγίζουν την αστιότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.